Καλησπέρα παιδιά, αυτό είναι ένα update βίντεο και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Μόλις τελείωσα το βίντεο και είσαστε στην αρχή. Όποιος βαριέται τα unboxing και όλα αυτά, να πάει σε αυτό το λεπτό για μια σημαντικότατη ανακοίνωση και σε αυτό το λεπτό για το cover. Ευχαριστώ. Όπως πολύ γνωρίζετε, τα βίντεο τον τελευταίο καιρό έχουν λίγο κακή ποιότητα ήχου, θα έλεγα. Οπότε πήρα το βήμα, πήρατε την απόφαση και έκανα το βήμα, όχι το δεν το πήρα, να παραγγείλω κάτι λίγο. Ας το ανοίξουμε λοιπόν. Λοιπόν, λογικά δεν φαίνομαι όταν είμαι τελείως όρθιος, οπότε μάλλον πρέπει να είμαι λίγο σκυφτός, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ας ανοίξουμε το πακέτο από το τόμαν. Θα δούμε τι έχει. Χαρτί. 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 Μέσα εδώ δεν είναι όλα τα πράγματα δικά μου, δυστυχώς, αλλά έχω πάρει ένα μικρόφωνο, μια κάρτα ήχου, μια βάση για μικρόφωνο, ένα pop filter και δύο καλώδια. Θα τα βγάλω εγώ, θα τα δούμε σε λίγο. Οπότε, να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Δύο καλώδια. Δεν είναι αυτά τα βασικά. Ένα μικρόφωνο. Λοιπόν, ήθελα πάρα πολύ καιρό να πάρω ένα μικρόφωνο. Και επιτέλους έχουμε μικρόφωνο. Θα γίνει το unboxing σε πολύ λίγο. Μία κάρτα ήχου. Audio Box USB 96. Ένα pop filter. Πολύ σημαντικό. Δύο καλώδια, γιατί πάντα χρειάζεσαι backup. Και εννοείται μία βάση για το μικρόφωνο. Επιτέλους θα μπορώ να τραγουδάω όρθιος με λίγα λόγια. Πάμε να κάνουμε το unboxing. Αυτά εδώ είναι τα χέρια μου και θα κάνουμε το unboxing σε αυτό το βίντεο. Με αυτό εδώ το κοπίδι. Αρχικά να πω το ότι δεν θα μάθετε σημαντικές πληροφορίες για τα μηχανήματα που χρησιμοποιώ. Ξέρω κάποια βασικά πράγματα, θα μαθαίνω και εγώ στην πορεία των βίντεο. Ξεκινάμε με το μικρόφωνο. Και τώρα λοιπόν, έχουμε το AKG P120. Ας ξεκινήσουμε να δούμε τι έχει μέσα στο κουτί. Ξεκινάμε με την εγγύηση. Okay. Προχωράμε με αυτό το πολύ σημαντικό μήνυμα. Ναι. Και με ένα απλό φυλαδιάκι της AKG που εξηγεί πράγματα για το μικρόφωνο. Μαζί μέσα στη συσκευασία έρχεται και αυτή εδώ πέρα η βάση στην οποία μπαίνει το μικρόφωνο, ούτως ώστε να μπαίνει στην... να το καρφιτσώνουμε, να το βάζουμε πάνω στην βάση του μικροφόνου για να μπορούμε να τραγουδάμε προφανώς. Έχουμε μέσα το μικρόφωνο μας, πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ βαρύ για τα χρήματά του ειδικά. Βλέπουμε εδώ πέρα τα δύο switches από 0 σε μείον 20 decibel και βλέπουμε και εδώ πέρα για τα low cuts, όπως τα λένε. Αυτό το μικρόφωνο λοιπόν είναι ένα πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος, καρδιοειδές γενικής χρήσης λοιπόν. Διαθέτει φίλτρο αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων και έχουμε και για τα 20 dB το switch που σας είπα προηγουμένως. Και ναι, εννοείται πως τα διάβασα από ένα site και γι' αυτό τα είπα τόσο τυποποιημένα. Έχουμε το γνωστό το pop filter λοιπόν. Να το ανοίξουμε, είναι από αυτά τα σπαστικές συσκευασίες που πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο, αλλά τέλος πάντων. Και έχουμε το pop filter. Είναι στην ουσία σαν ένα ύφασμα. Βλέπετε, δεν είναι κάτι τρομερό. Έχει διπλή σε όψεις, ας πούμε. Έχει και από εδώ άλλο υφασματάκι. Και θα φυσήξω μέσα στο μικρόφωνο της κάμερας που έχω αυτή τη στιγμή του κινητού, τέλος πάντων. Νομίζω θα καταλάβετε διαφορά. Λοιπόν, χωρίς το pop filter είναι έτσι. Sorry γι' αυτό. Και με το pop filter είναι έτσι. Έχουμε εδώ πέρα για να δένει πάνω στη βάση του μικροφόνου και για το adjustment του ήδη του φίλτερ, πόσο σφιχτό το θέλουμε και όλα αυτά. Έχουμε εδώ πέρα μια βίδα για να μπορούμε να το πηγαίνουμε πέρα δόθε. Και αυτό που νομίζω ξεβιδώνει, βιδώνει, δεν ξέρω τι κάνει, μάλλον τίποτα, είναι για design. Ναι, πάμε στο επόμενο προϊόν. XLR καλώδια. Βασικά δεν έχω πολλά πράγματα να πω γι' αυτό. Είναι απλά δύο XLR καλώδια. Η κάρτα ήχου.
Όλο το θέμα είναι η κάρτα ήχου. Δύο υποδοχές για XLR. Μπορούμε να βάλουμε ή κιθάρα ή μικρόφωνο. Ή ένα μικρόφωνο και μια κιθάρα. Ή δύο κιθάρες ή δύο μικρόφωνο. Πάμε να ανοίξουμε το κουτί. Εδώ έχουμε ένα Lego. Τι είναι αυτό? Έχουμε μία βίδα, ένα... Φαντάζομαι είναι για να βάλω κάτω από την κονσόλα για να... σαν αυτοκολλητάκι πρέπει να είναι για τις τέσσερις άκρες, έτσι ώστε να κουμπάει κομπλέ, να μην γλιστράει και τα σχετικά. Η κάρτα ήχου αυτή ανοίγει από USB. Έχουμε το USB και το βίσμα που πηγαίνει πάνω στην κονσόλα. Πρισώνεις audio box με τα κουμπάκια και τα σχετικά. Εννοείται αυτό για την υγρασία. Και μισό λεπτάκι να το ανοίξω. Και την κονσόλα. Yeah. Oh. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό. Προχωράμε μετά το dislike σας. Έχουμε δύο MIDI υποδοχές για τα ηχεία μας, για μικρόφωνο και αυτό που είπαμε πριν. Παίρνει power από USB. Βάζουμε το USB εδώ πέρα. Και όλα καλά. Μπορούμε να βάλουμε λοιπόν το XLR μικρόφωνο. Εδώ είναι το Phantom Power. Και βάζουμε εδώ πέρα και την κιθάρα μας. Και πάμε στο τελευταίο προϊόν. Το mic stand. Προφανώς πρέπει να το κάνω στο πάτωμα αυτό. Το mic stand. Όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ απλό. Έχουμε εδώ πέρα ένα χαρτί από το Toman. Είναι ένα πάρα πολύ απλό, αρκετά φτηνό θα έλεγα, mic stand. Νομίζω φαίνομαι. Δεν έχω πολλά να εξηγήσω γι' αυτό, να σας πω την αλήθεια. Βάζουμε τα πόδια έτσι. Εδώ πέρα με αυτή τη βιδούλα χαμηλώνουμε αυτό. Στέκεται εδώ και δεν φαίνεται το από πάνω. Και βάζουμε εδώ πέρα το μικρόφωνο, μπορούμε να ελέγξουμε την κλίση, όπως και το ύψος, για κάποιο λόγο ανάποδα, από εδώ πέρα. Αυτά. Αυτά είναι λοιπόν τα πράγματα τα οποία πήρα για να αναβαθμίσω λίγο το κανάλι, για να μπορέσω να ηχογραφήσω κάποια πράγματα που θέλω και για να μπορώ να είμαι πιο άνετος στο θέμα του ήχου, να μάθω πράγματα που θέλω και προφανώς ελπίζω να ανεβάσουμε λίγο την κοινότητά μας, να είμαστε λίγο παραπάνω. Είμαστε ήδη στους 1130, είναι κάνω έτσι και καλά, δεν ξέρω, αλλά είναι ακριβώς τόσο εδώ και μέρες. Οπότε ναι, να ανεβάσουμε λίγο λοιπόν το κανάλι, να το πάμε ένα step further, που λένε και οι Άγγλοι. Δεν το λένε έτσι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, επίσης να ανακοινώσω ότι πολλοί θα ξέρετε, ή μπορεί ελάχιστοι, αλλά δεν πειράζει, θα πούμε ότι το ξέρουν πολλοί. Πολλοί θα ξέρετε τον φίλο μου τον Γιάννη. Γιάννης Μόρφος λοιπόν. Έχει φτιάξει καινούριο κανάλι στο YouTube. Αναλύει διάφορα πράγματα, είτε είναι για fitness, είτε είναι για technology, είτε είναι για διάφορα πράγματα. Αρχίζει και μπαίνει στο χώρο του YouTube και του αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και η ανάλυση του βίντεο του Γιάννη είναι εκνευριστικά καλή. Μπείτε, δείτε το, θα τρελαθείτε πραγματικά. Με το Γιάννη λοιπόν θα ξεκινήσουμε ένα podcast. Δεν ξέρουμε αν θα είναι εβδομαδιαίο ή ανά δύο εβδομάδες, αλλά θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα podcast λοιπόν. Γι' αυτό και είναι και μια ευκαιρία να χρησιμοποιούμε περισσότερο την κονσόλα και όλα αυτά. Το podcast λογικά τη στιγμή που βγάζω αυτό το επεισόδιο είναι έξω το πρώτο επεισόδιο και θα είναι link στην περιγραφή. Να μπείτε να το δείτε λοιπόν. Είναι στο κανάλι του Γιάννη. Πηγαίνετε και κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι του Γιάννη. Μην το ξεχάσετε. Είναι πραγματικά η καλύτερη εγγραφή που έχετε κάνει ποτέ. Η καλύτερη εγγραφή. Αλλά κάντε και εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Όσοι δεν είσαστε ήδη subscribe, κάντε μια εγγραφή λοιπόν και ένα bonus cover για σας. Χάλασα λίγο το frame, αλλά ξέχασα να σας πω ότι στο πρώτο επεισόδιο του podcast που θα βρείτε στην περιγραφή αναλύουμε το θέμα του μινιμαλισμού versus τον καταναλωτισμό. Μπείτε να δείτε ποιος ασχολείται με τον μινιμαλισμό, ποιος ασχολείται με τον καταναλωτισμό και τι έχουμε να πούμε για αυτό το πράγμα. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I'm a
one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid, or I'm just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She said it's like a sex that's bringing me down. I went to a hole. He said my life's a bore. So quit my whining, cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid, or I'm just a γεια σας παιδιά και ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Όπως βλέπετε έχουμε καινούργια πράγματα, μικρόφωνο, pop filter, κονσόλα, το ένα τα άλλο, τα πάντα. Και νομίζω ταιριάζει καλύτερα αυτό το background. Μου αρέσει που είμαι όρθιος, που μπορώ να τραγουδάω και να μιλάω πολύ πιο εύκολα. Αρχίζω και μαθαίνω λίγο το μικρόφωνο, γι' αυτό και ακούγεται λίγο περίεργο, δεν είναι τέλειο και... όπως και η κιθάρα, καλά η κιθάρα είναι σαν τενεκές, αλλά τέλος πάντων σιγά σιγά θα τα μάθω κι εγώ, θα υπάρχουν καλύτερες ηχογραφήσεις, καλύτερα τραγούδια. Γράψτε στα σχόλια ποιο θέλετε να είναι το επόμενο τραγούδι. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe στο κανάλι ή να πούμε εγγραφή. Μην ξεχάσετε εγγραφή στον φίλο μου τον Γιάννη, θα τον έχω και στην επόμενη εικόνα, αυτό τα 20 δευτερόλεπτα θα υπάρχει εκεί πέρα. Πατήστε πάνω, κάντε μια εγγραφή για να μην χάσετε και το πρώτο επεισόδιο του podcast, το οποίο είναι ανεβασμένο, είναι πάνω, όπως θέλουμε μπορούμε να το πούμε, και βρίσκεται στην περιγραφή. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας!